Για τα σωτάκια ρε, για άντρες που άμα να βάζεις χέρι στον άλλο του πιάνεις τα παπάρια να του πεις ωραία παπάρια ρε Λεβέντη, το λέει ψυχούλας να πω, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έτσι που λες. Αυτά να τα θέσουν στα σπίτια σου, να πάνε σπίτια σου, ακόμα θέλουν να βάλουν και δύο και τρία και τέσσερα δάχτυλα, δες και εγώ το χέρι, δες μέσα στον αγκώνα, βάλτο και γαμώ, τρέλα μου, γαμώ όλα το σπίτι σου, να κάνεις ωραία πράγματα εκεί πέρα, δεν σου λέω να μην βάζεις και τον αγκώνα, να βάζεις και το γόνατο μέσα μέσα. Να τα περνάνε ωραία, δεν σου λέω εγώ να κάνουν και σύμβολα συμβίωση κάνουν εκεί πέρα. Όχι στο ποδόσφαιρο όμως τώρα να πηγαίνει να του βάλει, να του πιάσει, να του πιάσει. Να του πιάσει μπροστά του, να πιάσει το πουλί, να του πει μπράβο! Μπράβο, πάμε να του νικήσουμε. Πόσο την έχει, τόσο. Τόσο θα του τη βάλουμε. Ωραία πράγματα, τρίκια. Είναι κάθαρο. Ο κόσμος το ξέρει. Ο κόσμος το ξέρει να κοιμάται. Δηλαδή και τον κοιμίζουν εσείς τα κανάλια. Έχω απόλυτη σεβασμό στη δουλειά σας βέβαια. Αλλά είστε. Απλώς λαός, ο λαοτζίκος. Στον δρόμο θα σας έλεγα που ήταν γη. Και θα έχει και δίκιο. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ, δεν θα σας καθίσω ποτέ που ήταν γη. Δεν ξέρω αν η μάνα σας έχει δουλέψει σε αυτή τη δουλειά. Και αν δουλέψει, καλά κάνει. Δηλαδή, ειδικά αν είναι μια σύνοδο πολυτελεία, τότε βγάζει και πάρα πολύ καλά αυτά. Τα οποία της επιτρέπουν να σας παρέχει, να σας έχει βοηθήσει με τις σπουδές κτλ. Ρωτήστε και αυτό χωρίς να υποβιβάζει καθόλου τη δουλειά της απλής ιερόδουλης, αυτή που προσφέρει φούλα έξτρα με 10-20 ευρώ, τσιμποκάκι με 5 ευρώ στο πίσω κάθισμα και στο οποίο κάθισμα του συνοδηγού εδώ που τα λέμε. Γιατί κάθε φορά μπορεί να βιάζεται, μπορεί να κάποιος να βιάζεται, μπορεί να έχει τελειώσει δουλειά και να λέει πω προγράμμα να πάω στο μπαρ να δω τους φίλους. Και λες, ξέρεις τι χρειάζομαι τώρα πριν την πίνα μου, ένα τσιμποκάκι. Για πας, λες στην κυρία, λες παρακαλώ ένα τσιμποκάκι, έχω 5 ευρώ και σου λέει 8 ευρώ το τσιμποκάκι, λες πάρα πολύ ωραία, 5 ευρώ και ένα 2 ευρώ και ένα μόνο ευρώ και όλα καλά. Αν μπορείτε, φοράς το προφυλακτικό, πάρα πολύ ωραία και όλα καλά και όλα ωραία. Το επόμενο ζώδιο είναι ο ίχθυς, η ίχθυς ή μπακαλιάρος. Λοιπόν, αν σας λέει κάτι... Είναι το εξώφυλλο της ταινίας «The Company», δηλαδή η χρονιά σας θα είναι γεμάτη γέλια, χαρές, επεισοδιακές καταστάσεις και ενδεχομένως θα προκαλέσετε το ενδιαφέρον κάποιου υπέρβαρου ατόμου, το οποίο θα θελήσει να μπει στη ζωή σας με πολύ βίαιο και ξαφνικό τρόπο. Κάτι που πρέπει να προσέξουν οι ίχθυς ιδιαίτερα. Ενδεχομένως όταν περνάμε το φανάρι απέναντι να κοιτάμε και τις δύο κατευθύνσεις, αλλά ενδεχομένως να κοιτάμε και προς τα πάνω σε περίπτωση που έρχεται κάτι από ψηλά. Αν ήσασταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα απαντάγατε στον Τούρκο πρέσβη? Εγώ είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγόρι μου. Είμαι Έλλην. Όχι, εννοώ. Χωρίς τους Έλληνες δεν θα υπήρχε Ευρώπη. Καλά όλα αυτά. Η Ευρώπη καταρχήν ήταν αυτή. Μαλάκο που είχε πάει καβάλα τον Ταύρο και την Γαμουζοδία. Τα ξεχνάμε αυτά. Τα ξεχνάμε αυτά. Τι αδείο, είναι η ελληνική μυθολογία, ρε γράμματε. Η Ευρώπη ήταν εκείνη η κόμμενα που πήγε καβάλα στον Ταύρο που ήταν ο Δίας και την πήγε πιο εκεί και την. Την επίδειξε. Η Ευρώπη είναι επιδειγμένη από ελληνικό αίμα. Ζεύς. Μπούτσα Ζεύς. Η Ευρώπη είναι γαμημένη από την τζούνα του Δία. Θα σας κρίσω, θα έχετε. Γιατί ουσιαστικά, όταν το πάνω σου... Εσείς. Εβραίοι. Ρέι. Πίσω καταρχήν από όλα αυτά είναι Εβραίοι. Είναι ο Σόρος, έτσι. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν το κακό της Ελλάδας. Λοιπόν, και οι πρώτοι καλύτεροι είναι οι Εβραίοι. Γιατί είναι, καταρχήν οι Εβραίοι είναι ουσιαστικά, αν το δεις ιστορικά, είναι γεννήματα του Σατανά. Έχουν φτιαχτεί από τα χεράκια του Σατανά, όπως μας έφτιαξε εμάς ο Θεούλης Έλληνας με τα χεράκια του, με χώμα και νερό, έτσι, και ανάσα Θεού, έτσι. Οι Εβραίοι είναι φτιαγμένοι από λάσπη της κολάσεως και κλανιά Σατανά. Τι συζητάμε τώρα, ρε φίλε, να πούμε, εδώ είναι όλα στημένα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, όλα τα ελέγχουν οι σαυράνθρωποι, οι άλλοι οι Εβραίοι και οι Μασόνοι και πολεμάνε μόνο ότι το μυαλό τους είναι η Ελλάδα. Μην τυχόν και σηκώσει μπό η Ελλάδα και πάρει το Μουντιάλ και τους γαμίσει.
Το Ισραήλ πώς θα τα πάει στο Μουντιάλ? Πώς θα τα πάει, μωρέ, οι Εβραίοι, μωρέ, είναι στο Μουντιάλ οι Εβραίοι. Αφού τα ελέγχουν όλα, δεν ναι, είναι. Ναι, αλλά η ομάδα τους είναι για τον Μπούτσο. Ακόμα και αυτοί, φαντάζω πόσο χάλια είναι. Ούτε την ομάδα δεν μπορεί να πάνε στο Μουντιάλ. Οι άχρηστοι. Οι άχρηστοι. Σκοτώσαν τον Χριστό. Και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε. Να μας αποκλείουν από τα Μουντιάλ. Τον Χριστό σκοτώσανε. Αυτό που το πας. Εντάξει, δεν τα έχει διαβάσει τη βίβλο. Ποιος τον σκότωσε, να πούμε? Οι Παγκρατιώτες. Αύριο μεθαύριο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον Θεό και θα μας πει: καλά, εσείς όταν σας βρήκαν τον Χριστό, πού ήσασταν? Εγώ θα του πω: ταξί, είχα κούρσα. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Θα μου πούνε, θα με ρωτήσει ο Θεός, θα με κοιτάξει τα μάτια και να σου πει: Στέφανε, πού ήσουν εσύ όταν θα βρήκαν τον γιο μου? Και θα του πω: Θεέ μου, είχα κούρσα. Αλλά έσφαλα. Έπρεπε να πάρω κούρσα κοντά στον Γολγοθά να ανέβω να τον βοηθήσω τον άνθρωπο. Να... Θεωρώ ότι είναι λάθος να ακούει ένας μουσικός μουσική, γιατί επηρεάζεται από άλλους. Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ούτε ένα κομμάτι μουσική. Όταν καμιά φορά μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και μπαίνει, παίζει μουσική, αρχίζω και φωνάζω για να μην την ακούω. Αρχίζω φωνάζω, λέω «Αλλά, πού είναι το σαμπόνι, πού είναι οι κάλτσες?» Δεν έχω ακούσει μουσική γενικότερα στη ζωή μου. Ξακολουθώ, δηλαδή, είμαι τώρα κοντά στα 50 και εξακολουθώ να μην έχω ακούσει ένα κομμάτι μουσική. Και το κινητό μου ακόμα χτυπάει με άλλο ήχο, δεν έχει μουσική, έχει μόνο τη φωνή μου, την έχω γραφίσει με ένα μπομπινόφωνο παλιό και λέει απλά «Κλείσει, κλείσει, σήκωσε το, κλείσει». Αλεύρι για όλες τις χρήσεις! Πόσες χρήσεις έχει το αλεύρι? Μπορεί να φτιάξει ψωμί, μπορεί να φτιάξει κουλούρι, δεν μπορείς όμως να χτίσεις ένα σπίτι. Σκεφτείτε το, σκεφτείτε το, γιατί πέρα από την πλάκα που κάνουμε και τα unboxing, εδώ πέρα είμαστε για να μοιραζόμαστε και σοφία. Και μην ξεχνάτε για μία ακόμη φορά, το αλεύρι είναι λευκό. Ξέρετε τι άλλο είναι λευκό? Η φυλή μας! Γι' αυτό να θυμάστε πάντα ότι η γενετική καθαρότητα είναι πάνω απ' όλα. Το λέει και το αλεύρι. Λευκό. Δεν είναι μαύρο, δεν είναι κίτρινο. White power! Αγάπη σε ωραίες φυλές. Δεν γίνεται να τα ονόματα τα αλλάζουμε έτσι. Μακεδονία, Μακεδονία, τελείωσε. Ορίζεται μια γεωγραφική περιοχή στην οποία μεγαλούργησε ο Μεγαλέξανδρος, έτσι. Έτσι, Έλληνε ο Μεγαλέξανδρος, έτσι. Ο οποίος κατέκτησε όλο τον γνωστό κόσμο και τους γαμούσε. Πήγαινε σε κάθε μέρος που πήγαινε και τους λέει: «Αγαμώ τη μάνα σας, γαμώ». Το δαρείο, όπως το λέγανε αυτό, το ξέπουσα, τον Πέρσερ, να μου πει: τον επήγαινε γαμιώτα, να πούμε. Ναι, αλλά εγώ θέλω τώρα να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να σου πω ότι τότε μπορεί η Μακεδονία να. Κύριε Χατζηστεφανού, να ήταν πιο μεγάλη. Και να πιάνε όντως και τη χώρα τους. Ήταν πιο μεγάλη γιατί γαμού γάμι και ο Αλέξανδρος, γι' αυτό την είχε μεγάλη ο Αλέξανδρος, γι' αυτό. Πέθανε ο Αλέξανδρος και ζάρωσε το πουλάκι. Η Μακεδονία θα ξανανοίξει, θα ξανακαυλώσει όταν το αποφασίσει ο ελληνισμός. Όχι όταν το παίρνει ο κάθε ο τσουτσακάς ο Σκοπιανός εκεί πέρα να πει: «Εγώ δεν λέγω, είμαστε Μακεδόνες». Σκατά είστε. Από τότε που πνίξαμε την Ατλαντίδα, τελειώσαμε, κύριε. Τελειώσαμε. Ξέρεις, θα είμαστε τώρα στα ποδόσφαιρα αν μας είχαν αφήσει να βγάλουμε την Ατλαντίδα. Φίλε μου, αυτή τη στιγμή θα ήσουν μέσα σε επτάμενο ταξί. Στο λέω γιατί τα ξέρω, έχω διαβάσει βιβλία και ξέρω τι τεχνολογίες είχαν στα Ατλαντίδα. Σε επτάμενα ταξί. Στην Ατλαντίδα. Βεβαίως, τι Ατλαντίδα, δεν υπήρξε Ατλαντίδα, δεν έχεις διαβάσει τίποτα, ιστορία δεν είχε, δεν διάβαζες. Ήταν ο Ηρακλής τότε που πήγαινε με το Ρόπαλο. Και είχε βρει την Ατλαντίδα και του λένε: «Ποιος εσύ, Ηρακλής?» Σου λέει: «Εδώ είναι Ατλαντίδα». Μπράβο, πολύ ωραία. Και ήρθαν μετά οι ειδωλολάτρες, πώς τη διάλογο ήταν αυτή, και τη βυθίσανε. Και έκτοτε κρατάνε βυθισμένα τα μυστικά της Ατλαντίδας για να μην τα πάρουν οι Έλληνες και τους γαμίσουν όλους από κόλο και από στόμα. Εάν κάποιος θέλει να κοιτάξει αυτή την εικόνα, μπορεί να τη δει με δύο τρόπους. Εξηγώ. Μπορεί να δει την εξαιρετική φόρμ του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς επιστρέφει την μπάλα, βεβαίως. Μπορεί να δει την υπέροχη φόρμ του, τον τρόπο με τον οποίο το σώμα του είναι απόλυτα, εξαιρετικά γυρισμένο, πώς ταιριάζει το σορτσάκι
με το κοντομάνικο πως χειρίζεται με τελειότητα την ρακέτα και να προσπαθούν να παραλληλήσουν, αν θέλετε, αυτήν την μορφή του Ντόναλντ Τραμπ και την εξαιρετική του κίνηση στην δική του ζωή, ή μπορεί απ' την άλλη να το δουν διαφορετικά, να δουν απλά έναν χοντρό ψυχοπαθή, ρατσιστή, ανέσχυντος κατόψυχο, ο οποίος κυβερνά μία από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και έχει ως κοινό του τη μεγαλύτερη συλλογή κουραδόψυχων που έχει βγάλει τις τελευταίες δεκαετίες η ανθρωπότητα.